Την ώρα που οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης εναποθέτουν τις ελπίδες τους για οικονομική τόνωση στη νέα παραγωγή, η ελαιοκομική περίοδος φαίνεται να αρχίζει με κακούς ιονούς, καθώς μεγάλο μέρος των καλλιεργειών έχει προσβληθεί από το δάκο. Οι κλιματολογικές συνθήκες του καλοκαιριού ευνόησαν την ανάπτυξη του δάκου. Δεν είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που ξέρετε είναι εχθρός του δάκου, και έτσι ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έχουμε πρόβλημα. Το πρόγραμμα δακοκτονίας εφαρμόστηκε και φέτος με τεμποδίων και με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις με ελαιοκαλλιέργειες να μείνουν ακάλυπτες. Οι 500.000 ευρώ που διατέθηκαν από την περιφέρεια Κρήτης για επιπλέον ξεκασμούς δεν αρκούν για την κάλυψη του συνόλου της παραγωγής. Πάντα καθυστερούμε, πάντα υπάρχει εμπλοκή στο σύστημα. Όσο και να λέμε ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, δεν γίνεται τελικά. 47 εγκρίσεις χρειάζεται για να έχουμε δακοκτονία σε κάθε περιοχή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί μια τέρμονη γραφειοκρατία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται σε περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, ωστόσο πλήγμα αναμένεται να δεχτούν από την προσβολή του δάκου και οι ελαιοπαραγωγικές περιοχές στα δυτικά του νησιού. Συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των παραγωγών αλλά και αυτοδιοικητικοί ζητούν η αρμοδιότητα της δακοκτονίας να περάσει από το Υπουργείο στις περιφέρειες, προκειμένου να εφαρμόζεται εγκαίρως. Θα πρέπει να δοθεί αποκλειστικά στις περιφέρειες. Δεν μπορεί να εγκρίνει το Υπουργείο τους ελεκτές της δακοκτονίας και να στέλνει τους ελεκτές τον Αύγουστο. Ωραία. Μα η δακοκτονία έχει τελειώσει. Ο δάκος έχει πλημμυρίσει. Ποιος θα τον ελέγξει? 4 υπάλληλοι των ΔΑΟΚ. Την ίδια στιγμή με προβλήματα επιχειρείται η αποκλειστική χρήση ελαιολάδου στην εστίαση, όπως τονίστηκε σε ημερίδα του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης στα Χανιά. Προφανώς είναι πρόβλημα ακόμη, δεν το έχουμε κατακτήσει. Υπάρχουν και, αν θέλετε, στρεβλές εντυπώσεις σχετικά με την ποιότητα του ελαιολάδου στην εστίαση. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι ακατάλληλο για τηγάνισμα. Η σωστή χρήση του ελαιολάδου, κατά κύριο λόγο, έχει να ωφελήσει τις επιχειρήσεις εστίασης και όχι τους ελαιοπαραγωγούς όπως νομίζουν. Παρά τις προσπάθειες του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης και τη βούληση σημαντικού ποσοστού των επιχειρηματιών, το ελαιόλαδο δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ως αποκλειστικό προϊόν στην εστίαση.